Σημαντική αύξηση κατά τουλάχιστον 10% κατέγραψαν την περίοδο 2008-2011 τα ποσοστά ανεργίας για τα άτομα ηλικίας 25 έως 64 ετών με χαμηλή μόρφωση στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα με το κέντρο, τα ποσοστά της ανεργίας στην εν λόγω κατηγορία εργαζομένων στην Ελλάδα εκτοξεύστηκε κατά τη διάρκεια του 2011 στο 17%, αν και όπως επισημαίνει τα υψηλότερα ποσοστά, τα οποία προσεγγίζουν ακόμα και το 40%, καταγράφηκαν στη Λιθουανία και στη Σλοβακία, τη στιγμή που αυξητικές τάσεις καταγράφηκαν στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στη Λετωνία και στη Βουλγαρία λόγω της οικονομικής κρίσης. Μιλάμε για ηλικίες ουσιαστικά όλο τον ενεργό πληθυσμό, δηλαδή από 25 μέχρι 64, αποκλείουμε τους πιο νέους 15 με 24. Από εκεί και πέρα είναι ο ενεργός πληθυσμός και το επίπεδο προσόντων είναι αντιστοιχεί με το γυμνάσιο. Αυτό που λέμε ISKED επίπεδα 0 έως 2 είναι μέχρι και το γυμνάσιο, είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση. Και αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, με μία εξαίρεση που θα σας την αναφέρω, αυτή η κατηγορία εργαζομένων αντιμετωπίζει μεγαλύτερη ανεργία από τις κατηγορίες που έχουν καλύτερα επαγγελματικά προσόντα, περισσότερες σπουδές κλπ. Τώρα στην περίπτωσή μας αυτό έχει εκτοξευτεί από το 7 περίπου 8% στο 17% τα τελευταία 3 χρόνια. Δηλαδή, τι γίνεται, όταν υπάρχει γενικότερα ανεργία, υπάρχει και μία συμπίεση προς τα κάτω. Δηλαδή, έχει μεγαλύτερη ανεργία ο άνθρωπος με τα χαμηλότερα προσόντα. Γιατί οι απαιτήσεις των ανθρώπων που έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση, για παράδειγμα, αρχίζουν και μειώνονται. Δεν παίρνουν μια δουλειά που θα θέλανε, παίρνουν όποια δουλειά μπορούν να βρουν. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζουν και αποκλείονται άνθρωποι από την αγορά οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και αυτό βλέπετε, εάν δείτε τους πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας του Σέντεφοπ, θα δείτε ότι σε όλες τις χώρες που αντιμετωπίζουν κρίση τα τελευταία 3 χρόνια, ιδιαίτερα έντονη, δηλαδή Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, αυτή η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη. Που σημαίνει ότι όσο και να είναι μεγάλη η αύξηση της ανεργίας των νέων με πανεπιστημιακή μόρφωση κλπ, είναι ακόμα μεγαλύτερη και ακόμα πιο έντονη στους ανθρώπους που έχουν χαμηλά προσόντα, χαμηλή εκπαίδευση. Καταλήγοντας, κυρία Νέζη, θεωρείτε ότι όλο αυτό το ποσοστό και για τη χώρα της, για τη δική μας χώρα, την Ελλάδα, θα βλέπουμε ότι θα αυξάνονται αυτά τα ποσοστά? Κοιτάξτε, εδώ είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε, γιατί από τη μία είναι θέμα γενικότερης ανεργίας, έτσι. Σας είπα ότι υπάρχει μια εξαίρεση στην Ευρώπη και αυτή η εξαίρεση είναι η Γερμανία, γιατί επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή υψηλή ανεργία στην Γερμανία, δεν θίγονται και οι άνθρωποι που έχουν χαμηλότερα επαγγελματικά προσόντα. Οπότε είναι και ένα θέμα του πώς θα πορευτεί η οικονομία αφενός. Αφετέρου είναι και στον καθένα επαφίεται να δει τι μπορεί να κάνει για να βελτιώσει τη θέση του ανάλογα με το πού βρίσκεται και ποιες είναι οι ευκαιρίες που προσφέρονται. Πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, καθόλου εύκολο. Την ίδια στιγμή, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματικής Κατάρτισης αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι της ίδιας ηλικιακής ομάδας με μέση ή υψηλή μόρφωση επλήγησαν λιγότερο από την ανεργία, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν κατά 2% για τους εργαζόμενους με μέση εκπαίδευση και κατά 1,5% για τους εργαζόμενους με υψηλή μόρφωση. Συνεπώς, όπως επισημαίνει στα συμπεράσματά του το κέντρο, όσο πιο υψηλή ήταν η μόρφωση, τόσο χαμηλότερη αποδείχθηκε η πιθανότητα εξόδου από την αγορά εργασίας.